Έτσι, και δεν είναι καθόλου τυχαίο που βλέπετε το χαμόγελο του Ευάγγελου Αντώναρου. Λοιπόν, ο Γιώργος προανήγγειλε μία συνέντευξη φωτιά με τον συζήτηση, κύριο Αντώναρου. Συζήτηση, είπα κιόλας. Συζήτηση. Ναι. Εντάξει, φωτιά με τον κύριο Αντώναρου. Διάλεξα τη λέξη με προσοχή, γι' αυτό με βλέπεις που το λέω. Εντάξει. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα πάμε σε μία κλασική συνέντευξη. Ωραία. Μάλλον σε μία συζήτηση θα πάμε. Ας ξεκινήσει λοιπόν μία συζήτηση, κύριε Αντώναρε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Η λέξη συζήτηση δείχνει ακριβώς και μία οικειότητα, ας το πούμε έτσι. Γνωριζόμαστε άλλωστε. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχετε περάσει καλά μαζί μας ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Εγώ περνάω καλά με τους δημοσιογράφους. Γιατί ξέρω τους δρόμους και ξέρω και τα χούγια τους και ξέρω τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και το σέβομαι. Ωραία. Ας πούμε λοιπόν τώρα ότι είμαστε στο press room, η Βούλα και εγώ δίπλα-δίπλα, ναι, και περιμένουμε οπλισμένοι κανονικά. Και εσείς κάνετε την εναρκτήρια δήλωσή σας ως κυβερνητικός εκπρόσωπος τότε, ως ένας τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Κοιτάξτε, όπως είπατε πολύ ωραία και το θέτετε πάρα πολύ ωραία, εγώ αποφάσισα να γίνω στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μέχρι την προπερασμένη Κυριακή ήμουν απλώς συνεργαζόμενος με το ΣΥΡΙΖΑ, είχα κατέβει στις εκλογές, όπου δεν κατάφερα να εκλεγώ. Μας είχατε κάνει και την τιμή να είστε, νομίζω, την πρώτη σας τηλεοπτική εμφάνιση. Ναι, και εσείς μου κάνατε την τιμή να με καλέσετε. Και έτσι. Και η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση ως τέλεχος ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, έχω πάει μια-δύο φορές ακόμα. Τρίμα, αλλά χάσαμε τη δεύτερη βραδιά. Αλλά θέλω να πω ότι την πρώτη παραμονή των εκλογών το σκέφτηκα και είπα ότι εφόσον είχα κατέβει υποψήφιος, εφόσον οι υποψηφιότητες έχουν πάρει αυτή την ένταση, την πολιτική ένταση, εφόσον έχω ξεκάθαρες θέσεις για το τι πρέπει να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον με ψηφίσανε αρκετές χιλιάδες κόσμου και με εμπιστεύτηκαν, έχω την υποχρέωση να τοποθετηθώ. Πήγα λοιπόν και γράφτηκα και ψήφισα, όπως είπα, την πρώτη Κυριακή τον Νίκο Παπά. Για λόγους τους οποίους εξήγησα και δεν έχει και πολύ λόγο να το. Με δύο κουβέντες μπορώ να πω, γιατί ο Νίκος Παπάς είπε ότι υποστηρίζει απολύτως τη διεύρυνση για και το πολιτικούς λοιπόν ακριβώς. Μάλιστα. Και βεβαίως, ακούγοντας μετά σε αυτό το διάστημα και τον Στέφανο Κασελάκη, τον οποίο δεν είχα συναντήσει ποτέ και δεν είχα συζητήσει ποτέ μέχρι το Σάββατο πριν από τη δεύτερη Κυριακή, προχτές δηλαδή, πριν από τρεις μέρες, αποφάσισα να ψηφίσω τον Στέφανο Κασελάκη. Γιατί πιστεύω ότι φέρνει ένα καινούριο αίμα, μια καινούργιες ιδέες και πρέπει αυτό το πράγμα, αυτός ο χώρος που διεκδικεί την εκπροσώπηση της κεντροαριστερής παράταξης, για να το πούμε σε, με ευρύς όρους, πρέπει να έχει μια άλλη ευκαιρία με ένα καινούριο άνθρωπο. Υπάρχουν όμως, αφού είστε στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Αντώναρη, υπάρχουν πολλοί σύντροφοί σας που θεωρούν ότι ο κύριος Κασελάκης δεν εκφράζει απλώς όχι μόνο το νέο, αλλά δεν εκφράζει καθόλου το αριστερό. Και θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπογράφει την πολιτική του καταδίκη, έχοντας εκλέξει από τη βάση των μελών το συγκεκριμένο πρόσωπο στην ηγεσία. Εσείς τι λέτε? Εκφράζει το προοδευτικό. Εκφράζει το δημοκρατικό. Εκφράζει το φιλελεύθερο. Εμένα αυτές οι λέξεις εκφράζει το κοινωνικό. Εγώ άκουσα τον κύριο Φίλη το πρωί να λέει ότι είναι αυταρχικός, γιατί είπε με τρεις φορές επανέλαβε στο κοινό που ήταν έξω από την Κουμουνδούρου το βράδυ της Κυριακής ότι δεν θα σας προδώσω ποτέ, και το επανέλαβε τρεις φορές γιατί κάτι έχει στο μυαλό του. Όχι, δεν νομίζω ότι έχει αυτό. Έχει την προφανώς, δεν το έχω συζητήσει στο συγκεκριμένο, εγώ εικάζω με την ανάλυση που κάνω ότι θέλει να πει ότι ακούστε να δείτε, εμπιστευτείτε με. Και φυσικά κάθε νεοκλεγόμενος άνθρωπος, έτσι, θέλει να έχει την εμπιστοσύνη όχι μόνο αυτών που τον ψήφισαν, των προσώπων που τον ψήφισαν, αλλά και πέρα από αυτό. Χρησιμοποίησα λοιπόν προηγουμένως τέσσερις λέξεις. Προοδευτικός, δημοκρατικός, φιλελεύθερος, κοινωνικός. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Εγώ αυτό το θεωρώ ότι πρέπει. Φιλελεύθερος κοινωνικός είναι κοινωνικός. Όχι. Εγώ φιλελεύθερος, κύριε Κουδελάκη, εννοώ το εξής. Φιλελεύθερος εννοώ ανοιχτά μυαλά. Στην ευρωπαϊκή και στη δυτική, και το ξέρετε κι εσείς, γιατί δόξα τω Θεώ και διαβάζετε και ενημέρωση είστε. Θέλω να πω, πρέπει να είμαστε ένα κόμμα, μια παράταξη, η οποία πρέπει να έχει ανοιχτά μυαλά και ανοιχτές πόρτες, εγώ λέω. Μάλιστα. Εσείς βρήκατε ανοιχτές πόρτες στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πάμε σε εσάς. Γιατί και εγώ εσείς αντιμετωπίστηκατε από κάποιους σαν ξένο σώμα. Εγώ βρήκα την ανοιχτή πόρτα που μου άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα και αισθάνεστε ότι είστε ένας ενσωματωμένος πολιτικός μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ? Αισθάνομαι ότι παρά τις τριγλοποδιές που μου βάλανε διάφοροι, τους οποίους δεν άρεσε η υποψηφιότητά μου, και είναι φυσικό να μην αρέσει η υποψηφιότητα κάποιου ο οποίος έρχεται από άλλα βουνά, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι ανάγκη να μας αγαπάνε όλοι. Το ζήτημα είναι να μην σου βάζουν τόσες τριγλοποδιές. Δεν πήγε καλά ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν μπόρεσα να εκλεγώ. Εγώ είμαι περήφανος για τις 6.500-7.000 ψήφους που πήρα στο μικρό χρονικό διάστημα που είχα στη διάθεση. Mm-hmm. Αλλά αυτή είναι χτεσινά. Δεν πρέπει να κοιτάμε πίσω, πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Ο αντίπαλος αυτή τη στιγμή, εγώ έχω τοποθετηθεί με ξεκάθαρο τρόπο σε αυτό, είναι η σημερινή κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός της οποίας ηγείται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μισό λεπτό, κύριε Αντωνάρα. Βεβαίως, κύριε Πρωθυπουργέ. Να μην τρώμε τις σάρκες μας όμως, ήθελα να πω εγώ. Ένα λεπτό. Γιατί προφανέστατα ο στρατηγικός αντίπαλος σε ένα κόμμα το οποίο είναι αριστερό, έστω και με μια ευρύτερη ας πούμε, προσέγγιση της αριστεράς, είναι η δεξιά. Εν προκειμένου, η κυβέρνηση. Ο στρατηγικός αντίπαλος. Σήμερα όμως, επειδή η Βούλα ήταν στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη και της Μαρίσας Στροζοπούλου το πρωί, παρακολούθησαμε εκεί που είπε όλα όσα είπε ο κύριος Φίλης. Βέβαια, παρακολούθησαμε μεγάλη προσοχή όσα είπε ο κύριος Φίλης και επιτρέψτε μου να πω ότι τέτοια αποδομητική αντιπολίτευση. Πρώτη μέρα νεοεκλεγέντος ηγέτη, εγώ δεν έχω ξαναδεί. Κύριε Κουδελάκη, είδα ένα μεγάλο μέρος εκ των υστέρων αυτού που λέτε. Θέλω να πω το εξής. Η συμπεριφορά του συγκεκριμένου στελέχου, του οποίου τη διαδρομή εγώ δεν αμφισβητώ, και άλλων στελεχών αυτές τις τελευταίες 48 ώρες, τι αποδεικνύει? Τι? Ότι η υπονόμευση για την οποία κάποιοι μίλησαν του Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύεται από την ίδια του συμπεριφορά. Το πιστεύετε αυτό, ότι είναι η συγκεκριμένη ομάδα που υπονόμευσε τον κύριο Τσίπρα? Ξέρω ότι σε πάρα πολλές κεντρικές αποφάσεις τις ψήφιζαν μετά από ατέλειωτες συζητήσεις, ναι. Θα πω, γνωρίζοντας mm-hmm. και την ιστορία της αριστεράς, mm-hmm. είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Καλά, άμα δεν κρατήσει και ένα 12ωρο. Εντάξει. Τις ψήφιζαν, φαινόταν ότι τις υποστήριζαν mm-hmm. και στο τέλος τις δυναμίτιζαν, βάζοντας το δυναμίτι από κάτω. Σημασία έχει λοιπόν την απόφαση την οποία παίρνουμε, να τη σεβόμαστε και να την εφαρμόζουμε. Ναι. Τα όργανα, οι συζητήσεις, τα καταστατικά είναι πολύ χρήσιμα και θεσμικά εργαλεία. Με κατά μία προϋπόθεση, θα μου επιτρέψετε να σας παρακαλώ. Πω. Είναι για να βοηθούν, τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά. Όχι να τα φρενάρουν και να τα κρατάμε πίσω. Κατά τη γνώμη σας, αυτή η υπονόμευση σε επίπεδο πολιτικών, όπως ναι. το περιγράφετε, έχει επεκταθεί και σε άλλα πράγματα, δηλαδή ότι να υπονομεύσουν πρόσωπα, να υπονομεύσουν τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, να τον υπονομεύσουν και μετά τις πρώτες εκλογές του Μαΐου και μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων. Και να βάλουμε και αυτό ναι. που είπαμε στο εισαγωγικό μας σχόλιο. Υπονομεύεις και αυτόν που είναι ο εγγυητής της ενότητας. Φυσικά. Φυσικά. Υπήρχε μια αμφιβολία ότι ο Αλέξης Τσίπρας τους πήρε από το 3%, 4%, μπαίνουμε, δεν μπαίνουμε στη Βουλή. Εγώ δεν είχα τότε σχέση με τον Τσίπρα, έτσι, ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και τους πήγε μέχρι το 36%, έπεσε μετά. Αλλά ποιος το πήγε αυτό? Ο Τσίπρας το πήρε. Με τις πολιτικές τις οποίες έκανε και τις επιλογές του. Πρέπει να αφήνεις, και εδώ είναι και η θέση δική μου. Έχουμε μια εκλογέτα πρόεδρο, με σαφή πλειοψηφία. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι οι ηττημένοι τους στέλνουμε στο εκρήωμα, ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά υπάρχει πρόεδρος. Ο πρόεδρος έχει εντολή, ο συγκεκριμένος. Και πριν καλά-καλά εκλεγεί, πριν καθίσει στο γραφείο του, στο οποίο ξέρετε δεν κάθισε κιόλας, γιατί ήμουν εκεί την Κυριακή το βράδυ. Και δεν μπήκε στο γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, ήταν πολύ διακριτικός ο Στέφανος Κασελάκης, συνάντησε τα κορυφαία στελέχη ή όσα στελέχη ήταν εκεί, στον προθάλαμο του γραφείου. Είδαμε στο διάδρομο εκεί του 7ου ορόφου. Για να δείξει ακριβώς ότι δεν κατέλαβε το γραφείο, έτσι. Λοιπόν, και αρχίζεις και βάζεις τρικλοποδιές. Δηλαδή αυτοί που είναι των διαδικασιών δεν τις αναγνωρίζουν τις διαδικασίες. Αυτό θέλω να τους ρωτήσω. Να ρωτήσω κάτι και εγώ. Να επανέλθω εγώ στα υπονόμευση. Στο θέμα γιατί του δεν Τσίπρα. Να μην υπονομεύτηκε αυτό λέω. Υπονομεύτηκε ο κύριος Τσίπρας μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν υπονομεύτηκε, αλλά η υπονόμευση ήταν. Η μη εφαρμογή των συμφωνημένων ήταν τόσο μεγάλη πριν από τις πρώτες εκλογές που φέρανε μεταξύ των άλλων. Κάναμε λάθη, έγιναν αστοχίες, δεν υπάρχει καμία εμφιβολία. Αλλά η διαφορά των 20 μονάδων είναι ότι ορισμένοι θέλαν να τραβήξουν τη βάρκα από εδώ και άλλοι από εκεί. Σήμερα το πρωί, κυρία Αυγέρη, είναι εκπρόσωπος σήμερα η Αυγέρη, εξαιρετική συνάδελφος, όταν ρωτήθηκε για το θέμα του κυρίου Κατρούγκαλου, που προφανώς είχε κάποιο κόστος εκλογικό, δεν ξέρω αν αυτό πόσο μπορεί κανείς να το. Να το κάνει σε ποσοστά. Να το μοιράσει σε κομμάτια, ας πούμε, για επί τόσο και επί τόσο. Όταν ρωτήθηκε, είπε ότι δεν έχω τον κύριο Κατρούγκαλο για άνθρωπο που κάνει λάθη. Κοιτάξτε, η δική μου άποψη είναι η εξής και την είχα εκφράσει και τότε.
πολύ πιο προσεκτικά, διότι ο κύριος Κατρούγκαλος ήταν και ο ίδιος υποψήφιος μέχρι την ημέρα που έκανε τις δηλώσεις. Ναι, δεν τη μετέφερα και εγώ μόνο τα μότινα. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Κατρούγκαλος, προφανώς, ο Γιώργος ο Κατρούγκαλος, έχει απόψεις. Και έκρινε εσφαλμένα ή με πρόθεση, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, ότι ήθελε 4 μέρες πριν από τις εκλογές αυτές τις απόψεις να τις καταθέσει δημόσια. Αυτό δεν είναι περίεργη τοποθέτηση? Εγώ δεν λέω ότι όμως ότι είναι υπονόμευση. Ήξερα όμως ότι τις έχει τις θέσεις και θα έπρεπε να ξέρει και ο ίδιος. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Σε αυτό επάνω, κύριε Αντωνάρη. Υπάρχει υπονόμευση η οποία γίνεται ηθελημένα και υπάρχει υπονόμευση που μπορεί να σου προκύψει από ένα λάθος. Στην τελική θέλω να πω ότι τη ζημιά την κάνεις. Ίσως η λέξη υπονόμευση εδώ να μην είναι καταλληλότερη. Είναι με πρόθεση, ναι, με λάθος και με βλακεία. Με δόλο δηλαδή. Ναι, και με πολιτική βλακεία εννοώ. Δεν εννοώ έτσι. Να σας πω λοιπόν το εξής. Εγώ θεωρώ, επειδή λένε, μα λέει, επειδή λέτε για τον Κατρούγκαλο, μα ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος με καθυστέρηση. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε πει ότι αυτή η ρύθμιση, με τη μορφή που έγινε, ο περίφημος νόμος Κατρούγκαλο ήταν λάθος. Και βγαίνουμε εκ των υστέρων και τον στηρίζουμε. Ας έρθουμε τώρα στο τώρα. Γιατί είπατε για τον κύριο Φίλη, αλλά ήμασταν με τη Βούλα εδώ στην εκλογική βραδιά στο Άττικα και όλους τους συναδέλφους βεβαίως. Και το σχόλιο που κάναμε όταν είδαμε την ανάρτηση του κυρίου Τσακαλούτου είναι ότι βγάζει μάτι η άρνηση απόδοση συγχωρητηρίων. Δεν είπε συγχαρητήρια. Κοιτάξτε. Εσείς αυτό πώς το διαβάζετε, γιατί υπάρχει και μεγάλη εμπειρία απόψη. Εγώ θεωρώ ότι σε μία μάχη της οποίας τους κανόνες, τους οποίους τη διεξαγωγή και της οποίας το αποτέλεσμα κανείς δεν αμφισβητεί, ο ιτημένος, αυτός που χάνει, αυτοί που χάνουν, έχουν υποχρέωση μέσα στους κανόνες του fair play, του κανονικού παιχνιδιού που γίνεται, να συγχαρούν τον νικητή. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Πώς το αιτιολογείτε, γιατί αυτά ο κύριος Τσακαλώτας τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά, έχει και την αγγλική του παιδεία, έχει ένα φλεγματικό χιούμορ, συνήθως βρίσκει έναν τρόπο και τα πιο δύσκολα να τα πει. Εγώ θεωρώ ότι θέλει να διατηρήσει την αυτοτέλειά του. Μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες του κυρίου Τσακαλώτου είναι δυσανάλογα ισχυρές με την επιρροή του ίδιου ποσοστιαία, 8,5% πήρε. Οι ομάδες του λοιπόν στις τοπικές περιοχές, έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ, είναι δυσανάλογα μεγάλες. Εννοείται στις οργανώσεις μελών. Στις οργανώσεις μελών, οι οποίες είναι 500 τόσες περίπου στον χρόνο. Να φανταστείτε στην Ανατολική Αττική, έχουμε 23-24 οργανώσεις μελών. Πάρα πολλές για μια εκλογική περιφέρεια μεσαίου, μεγάλου μεγέθους. Λοιπόν, εκεί οι οργανώσεις. Κυριαρχούνται, λέτε. Κυριαρχούνται από σε πολύ μεγάλο βαθμό από στελέχη τα οποία αποτελούν μειοψηφία στο σύνολο αυτών που ψήφισαν την περασμένη και την προπερασμένη Κυριακή. Εννοείται λοιπόν ότι δεν τον ψήφισαν την προπερασμένη Κυριακή όλοι όσοι θα μπορούσαν όχι, να τον ψήφισαν. Όχι, τον ψήφισαν, απλώς δεν είναι πολλοί. Ναι. Είναι στις οργανώσεις είναι πολλοί. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο εγώ βλέπω. Υπάρχει πρόθεση από στελέχη που μείνανε την περασμένη φορά εκτός Βουλής, παλιά, με μεγάλη διαδρομή, και ενδεχομένως και από τον κύριο Τσακαλώτο, να αμφισβητήσουν πολιτικά το αποτέλεσμα των δύο Κυριακών. Όχι αριθμητικά, γιατί αριθμητικά δεν μπορούν να αμφισβητήσουν. Αυτό πώς τεκμέρεται, κύριε ρεπορτάζ. Με τις τοποθετήσεις της συνεχής. Κάνουμε ως τελευταία ερώτηση για να μας δώσετε μια σαφή απάντηση, αν μπορείτε. Βλέπετε διάσπαση? Εγώ δεν βλέπω πρόθεση διάσπασης, θα σας το πω έτσι. Η διάσπαση όμως πολλές φορές έρχεται εάν κάποιοι δεν καταλάβουν ότι πρέπει να αναγνωρίσουν σε εκείνον που έχει κερδίσει και έχει πάρει την εντολή να κάνει αρκετές κινήσεις προκειμένου να δείξει τι θέλει να πάει και πού θέλει να πάρει το πλοίο. Μάλιστα. Δεν είναι η πρόθεση της πλευράς Κασελάκη, όσο γνωρίζω, να προχωρήσει σε καρατομήσεις αυτά το ένα όχι, το άλλο. Όχι, ο Γιώργος νομίζω ότι εννοεί αν προβλέπετε αποχωρήσεις, όχι αν προβλέπετε διαγραφές. Δεν μπορώ να μπω στην ψυχολογία. Μάλιστα. Πιστεύω ότι, ξέρετε, είναι τέτοια η ψυχική επιβάρυνση πολλές φορές αυτών που έχουν χάσει, όχι μόνο στην αριστερά, αλλά ίσως στην αριστερά πιο έντονα, που είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς
τι θα κάνουν σε μια στιγμή μεγάλης έντασης. Μάλιστα. Έτσι. Ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ. Ευχαριστούμε και κύριε Ντόνερ, θα τα ξαναπούμε. Με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, να φωνάξουμε την Αμαλία Τιγκάτζου, τη συνάδελφό μας.